Αυτά εδώ όλα ήρθαν με την Comet Ελλάς, η οποία από τον Banggood είναι το priority. Μόνοι τους επιλέγουν με ποιο τρόπο θα σου στείλουν. Με το priority αυτή έκανε γύρω στις 10 μέρες. Ήρθε με SpeedX κανονικά, πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ έτσι ωραία. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Όπως βλέπετε μπροστά με εδώ έχω αρκετά δεματάκια και είμαι στη Χαλκιδική εδώ όπως βλέπετε. Είμαι Ελλάδα, οπότε έχω τις παραγγελίες μου που έκανα από Banggood. Μόνο αυτό εδώ είναι από Scrooge, από Ελλάδα. Είναι τα Realme Buds Q, θα τα δούμε και αυτά. Πάμε να σας τα δείξω. Τα πιο πολλά δεματάκια, αυτά εδώ όλα ήρθαν με την Comet Ελλάς, η οποία από τον Banggood είναι το priority. Μόνοι τους επιλέγουν με ποιο τρόπο θα σου στείλουν. Με το priority αυτή έκανε γύρω στις 10 μέρες. Ήρθε με SpeedX κανονικά, πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ έτσι ωραία. Πάμε να σας τα δείξω. Και αυτά είναι λουράκια. Είναι η μάρκα η Makers, κάπως έτσι, που είχα και ένα λουράκι πορτοκαλί που είχατε δει στο παρελθόν με το ρολόι. Εδώ πήρα άλλα δύο από AliExpress. Είναι ποιοτικά, δεν είναι πολύ φτηνά λουράκια. Είναι γύρω στο 10 ευρώ, 12 ευρώ το ένα. Και τα παράγγελα Ελλάδα, γιατί στην Κύπρο δεν τα στέλνανε. Οπότε πάμε να τα ανοίξουμε ένα-ένα. Πρώτα θα σας ανοίξω αυτό εδώ το, που μου το άνοιξε ο πατέρας μου. Είναι της Billswolf το BWFL1. Βλέπεις εδώ, αυτό είναι, ήθελα καιρό να πάρω κάτι τέτοιο, είναι κλειδαριά με το, όπα να το, τι βλέπεις, με το χέρι, τι βλέπεις, βάζεις τον κωδικό μέσα και με το δακτυλικό σου αποτύπωμα ανοίγει, 15 ευρώ έκανε, την έχω για τη βαλίτσα μου στο αεροδρόμιο και σε όλα αυτά και κάτω με θύρα USB φορτίζει, τι βλέπετε εδώ. Πάμε να ανοίξουμε τίποτα άλλο. Εδώ πρέπει να είναι tempered glass, όπως το βλέπω, όπως το θυμάμαι. Ναι. Το οποίο είναι για το Huawei το P40 Pro. Και είναι καλά εδώ με τα φώτα και με αυτά να δω πώς θα το βάλω. Για να το δούμε. 2-3 ευρώ έκανε αυτό. Το βλέπεις εδώ. Τζαμάκι tempered glass, ok. Πάμε να δούμε αυτό εδώ το δεματάκι το... του μπανιάρικο, να δούμε τι έχει μέσα. Θέρμη Θεσσαλονίκη. Αυτή με την Comet Ελλάς μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί και πάρα πολύ γρήγορα και χωρίς κανένα πρόβλημα. Εδώ είναι η Xiaomi η κούπα, αυτή εδώ που έχει από κάτω το κολπάκι για να μην κουνιέται. Εντάξει, την έχετε δει στο παρελθόν αρκετές φορές από διάφορα παιδιά στο YouTube, είπα να την πάρω κι εγώ. Έτσι για το σπίτι είναι αυτή, αυτή δεν είναι για να βγαίνεις έξω, δεν είναι για το αυτοκίνητο. Βλέπεις έτσι εδώ. Σάσπρο χρωματάκι, μεταλλική inox μέσα, μεγάλη είναι, δεν είναι τίποτα μικρό, 500 ml πρέπει να παίρνει και έχει τη βεντούζα εδώ πέρα κάτω, γιατί βλέπεις, εντάξει εδώ είναι ξύλο και δεν κουνιέται, αυτό είναι το κόλπο, ωραία είναι, εντάξει πλαστικό είναι το γύρω γύρω, αλλά είναι μια κούπα έτσι ρε παιδί μου για το γραφείο σου, για αυτά ή μέσα στο σπίτι, είναι ωραίο πραγματάκι. Εδώ να δούμε τα λουράκια. Α, είναι πολύ ωραίο. Πήρα σε δερμάτινο, όπως το βλέπετε εδώ, και πήρα σε ένα χακί. Το βλέπετε εδώ. Αυτό είναι το ίδιο με το πορτοκαλί που πήρα, εδώ είναι το χακί. Το βλέπεις, είναι ποιοτικά, είναι ωραία, δηλαδή κάνουν 10-12 ευρώ. Αλλά και στο πορτοκαλί που πήρα, που το έχω ένα χρόνο, μια χαρά. Και αυτό είναι εδώ το μόνο το τέτοιο να μην χάσει, αυτές τις σακίδες εδώ πέρα πάνω, το βλέπετε. Ωραίο είναι και μπορείς να διαλέξεις αυτό τη χρώμα να είναι. Εγώ το ήθελα σε μαύρο. Το πράσινο λουράκι. Το χακί μάλλον, όπως το βλέπετε εδώ. Ωραίο είναι, ποιοτικό είναι. Και πάμε να δούμε και το δερμάτινο, που όντως είναι δερμάτινο. Το βλέπετε εδώ και σε αυτό βγαίνει σε πάρα πολλά χρώματα. Έτσι είναι σκούρο, genuine leather λέει μέσα. Και το δερμάτινο λουράκι, όπως το βλέπετε εδώ. Ωραίο είναι. Είναι πολύ ωραίο και πολύ ποιοτικό. Αξίζει τα λεφτά του. Συνεχίζουμε. Για να δούμε εδώ τι έχει. Α, εδώ είναι οι τρεις, το πακετάκι με τους τρεις θερμόμετρα της Xiaomi. Πάμε να τα ανοίξουμε. Το έχω και στο σπίτι μου στην Κύπρο. Ωραίο γκατζετάκι είναι. Το βάζεις στο δωμάτιό σου, το κολλάς μια φορά. Και με την εφαρμογή της Xiaomi, τη Mi Home, βλέπεις θερμοκρασία. Όταν είσαι μέσα στο σπίτι, βλέπεις θερμοκρασία του δωματίου που το έχεις. Δείχνει θερμοκρασία και υγρασία. Όπως βλέπεις εδώ, θερμοκρασία και υγρασία δείχνει. Ωραίο είναι. Όπως το βλέπεις εδώ. Εδώ είναι, βγάζεις αυτή την ταινιούλα, το κολλάς κάπου
και έχεις τη θερμοκρασία σου, μια χαρά. Και πάμε και στο τελευταίο δεματάκι. Και αυτό από την Comet Hellas. Είναι πάλι δύο πραγματάκια της Bilgewolf. Είναι ίδια, πήρα δύο ίδια. Είναι το BWFD3. Είναι γκατζετάκι το οποίο το χρησιμοποιώ πάρα πολύ και γι' αυτό παίρνω και παίρνω ίδια. Είναι το μηχανηματάκι αυτό το ωραίο που βάζεις μέσα το σαπούνι σου με λίγο νερό. Το ξεβιδώνεις εδώ, βάζεις μισό σαπούνι, μισό νερό και στο βγάζεις σαν αφρό. Είναι ωραίο. Long press λέει, βάζεις μπαταρίες σου και έχεις, χωρίς να ακουμπήσεις το χέρι σου με το σαπούνι, βγάζεις τον αφρό σου, μια χαρά. Και εδώ έχουμε και τα Realme, τα Buds, τα Q, θα τα κάνω ξεχωριστό βίντεο. Γύρω στα 30 ευρώ τα πήρα για τον πατέρα μου, πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είναι το σχεδιάκι εδώ, το βλέπετε, είναι τα μικρά που βάζεις μέσα στο αυτή. Μια χαρά. 20 ώρες λέει long battery life, 3,6 γραμμάρια είναι το πάχο, το βάρος, 10 mm bus boost driver, εντάξει ωραία είναι για τα λεφτά τους, έτσι φτηνά, έτσι όμορφα, γρήγορα, ωραία, είναι πάρα πολύ καλά. Τι ήθελα να πω για αυτά τα δεματάκια, όπως σας είπα, με το priority, χωρίς κανένα τελωνίο έρχονται στην Ελλάδα, χωρίς κανένα τελωνίο εννοείται, με την Comet Hellas αυτή δεν μπορούμε να το επιλέξουμε, αλλά σου δείχνει μέσα στο track number μέσα στο site ότι έρχονται με την Comet Hellas. 10-12 μέρες, 9 μέρες, πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα κάνουν εκ τολωνισμού οι ίδιοι εδώ στην Ελλάδα, οπότε δεν πάει Ολλανδία. Από την Κίνα κατευθείαν έρχονται Ελλάδα, κάνουν εκ τολωνισμού, σε τιμή όλα είναι καλυμμένα χωρίς κάτι και έρχονται και γρήγορα και δεν πληρώνεις κάτι παραπάνω. Οπότε έτσι, αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα, έτσι με το γρήγορο έτσι unboxing τα πραγματάκια που παράγγειλα εδώ στην Ελλάδα. Ελπίζω να σας άρεσε. Από κάτω θα έχω links για όλα αυτά τα πραγματάκια που πήρα και για άλλα. Οπότε ό,τι θέλετε με ρωτάτε. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye.